Καλημέρα, Μαργαρίτα. Ας προσγειωθούμε στη σκληρή πραγματικότητα. Η Γαλλία, όχι μόνο το Παρίσι, έζησε μια πέμπτη νύχτα ταραχών, συγκρούσεων, λαιλασιών. Εδώ το συγκεκριμένο πλάνο έχει και λίγο ήχο. Είναι στα ανατολικά προάστια του Παρισιού, εκεί που... Αυτό όχι, μόνο στο πρώτο είχε. Παιδιά, υπάρχει ανταλλαγή πυροβολισμών. Ποιος ρίχνει σε ποιον δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν είναι στο κέντρο του Παρισιού, είναι εκεί ακριβώς που διέμενε το 17χρονο παλικάρι το οποίο σκότωσε ο αστυνομικός. Είναι εκεί ακριβώς που γίνονται οι μεγαλύτερες ταραχές, όχι στο κέντρο του Παρισιού. Εκεί έχουμε τα περισσότερα καμένα αυτοκίνητα, τα περισσότερα πυρπολιμένα κτίρια, τις μεγαλύτερες καταστροφές, τους βανδαλισμούς. Υπάρχουν ανταλλαγές πυροβολισμών. Η χθεσινή νύχτα σε σχέση με τις προηγούμενες ήταν σχετικά, πάντα τονίζω, σχετικά πιο ήρεμη. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε η παρουσία της αστυνομίας παντού. Τουλάχιστον 45.000 αστυνομικοί που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Γαλλία, κυρίως στο Παρίσι βεβαίως, 1.300. Η συντριπτική πλειοψηφία παιδιά όσων έχουν συλληφθεί είναι παιδιά 13 με 17 ετών. Είναι ανήλικοι από τα μπονιά, από τα προάστια του Παρισιού, τα φτωχά προάστια του Παρισιού. Εκεί που έχουν στην πραγματικότητα σαρδελοποιηθεί εδώ και δεκαετίες μετανάστες από τις πρώην γαλλικές αποικίες, το Μαρόκο, την Αλγερία, την Τινησία. Δεν βγάλαν την οδηγία. Την Αφρική. Ποινή φυλάκισης. Για τους γονείς, αν αφήνουν τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το ωραίότερο. Παιδιά, δύο χρόνια. Προφανώς είναι κάποιος νόμος που υπάρχει, αλλά τώρα τον ενεργοποιούν. Όσοι γονείς λοιπόν επιτρέπουν στα ανήλικα παιδιά τους να βγαίνουν έξω το βράδυ και να παίρνουν μέρος στα επεισόδια, κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης 2 ετών και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ. Είναι πρωτοφανή για ευρωπαϊκά δεδομένα και κυρίως για τη Γαλλία, μια χώρα η οποία γέννησε το διαφωτισμό. Η Γαλλική Επανάσταση άλλαξε τα δεδομένα στις ελευθερίες και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοιτάξτε εδώ, πάλι ανατολικά προάστια του Παρισιού. Σειρές τα καμένα αυτοκίνητα πυρπολιμένα. Τα πάντα έχουν γίνει στάχτη. Μέχρι στιγμής έχουμε πληροφορίες για τραυματίες αστυνομικούς. Είναι πάνω από 250. Δεν έχουμε πληροφορίες για το πόσοι είναι οι τραυματισμένοι διαδηλωτές, ταραξίες. Όπως θέλω να τους πω, η κατάσταση έχει φύγει πλέον από τα όρια του Παρισιού. Έχει καταλάβει ολόκληρη τη Γαλλία και παίρνει μια μορφή, δεν θα έλεγα μίνι εξέγερσης, αλλά μόνο εξέγερση τη λένε τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Κοιτάξτε εδώ το χάρτη. Σε πόσες πόλεις της Γαλλίας γίνονται επεισόδια. Εντυπωσιακό όλο αυτό. Είναι σχεδόν ολόκληρη η Γαλλία. Το Παρίσι και η περιφέρειά του, η Λίλ, το Καλέ, η Ρουσένη, η Νάντι, το Μπορντό, η Τουλούζ, η Λιμόζ, η Μασαλία. Στη Μασαλία τα πράγματα είναι έκριθμα. Διαδηλωτές έχουν μπει ακόμα και σε καταστήματα που πουλούν όπλα και έχουν πάρει όπλα, όχι όμως και πολεμοφόδια. Τώρα, αν διαθέτουν σφαίρες στο σπίτι τους, είναι άλλο πράγμα. Και χθες είχαμε και το τελευταίο αντίο στο 17χρονο. Χθες, σε κλίμα σεμνό, κατάνοιξης θα έλεγα, έγινε η θρησκευτική κηδεία του Ναέλ. Η οικογένεια δεν δέχθηκε τηλεοπτικά συνεργεία και μέσα ενημέρωσης να πάρουν ούτε εικόνες ούτε πλάνα και πολύ καλά έκανε. Ενδεχομένως για να μην οξύνει και περισσότερο τα πράγματα. Όμως θες είχαμε μια συγκλονιστική μαρτυρία ενός παλικαριού επίσης ανήλικο 17 χρονών, ο οποίος ήταν συνεπιβάτης του ΝΑΕΛ μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο την Τρίτη σταμάτησαν οι αστυνομικοί, υποτίθεται για να κάνουν έλεγχο, γιατί δεν είχαν άδεια οδήγησης. Στα 18 παίρνει στη Γαλλία, 17 ήταν τα παιδιά. Και πώς συμπεριφέρθηκαν οι αστυνομικοί στο παιδί, καταλήγοντας να τον πυροβολήσουν εν ψυχρό και από απόσταση, τι να σου πω, έτσι. Από 10... Να πάμε να το ακούσουμε αυτό, Μαργαρίτα. Βεβαίως, να το ακούσουμε, πραγματικά είναι συνταρακτικό. Nous étions en train de rouler quand j'ai aperçu les motards de la police qui se sont mis à nous suivre. Ils ont mis les gyros. On a fini par s'arrêter au niveau de la rue Pasteur François Arago. Au premier policier est venu à demander à Naël de baisser la fenêtre, ce qu'il a fait, Naël. Il a baissé la fenêtre. Et il lui a dit « coupe le moteur ou je te shoot ». Et il lui a mis un premier coup de crosse. Ensuite, le deuxième est arrivé, il lui a aussi mis un coup de crosse et s'est placé au niveau du pare-brise face à Naël. De là, le premier policier qui est au niveau de la fenêtre lui braque une arme sur la tempe et lui dit « bouge pas ou je te mets une balle dans la tête ». Le second policier lui dit « shoot-le ». Le premier policier lui remet un coup de crosse. La voiture, c'est une boîte auto. La voiture n'était pas sur parking. Au moment où il a reçu le troisième coup de crosse, son pied a lâché la pédale de frein et la voiture a avancé. Et le second policier qui était au niveau du pare-brise a tiré. Du coup, son pied, il a enfoncé l'accélérateur. Je l'ai vu agoniser.
Είναι ανατριχιαστική αυτή η μαρτυρία. Τον χτύπησαν, τον ξαναχτύπησαν και όταν έφυγε το πόδι του παιδιού από το φρένο και πήγε στον γκάζι κατά λάθος και προχώρησε το αυτοκίνητο, τον πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής, ενώ ο άλλος αστυνομικός έλεγε ρίξ του. Πυροβόλησε το. Ασυναίσθητα δηλαδή, αυτό είναι εκπροθέσεως. Όταν σε χτυπάνε. Αντιδράει το σώμα, ρε παιδί μου. Κάνει αυτό το. Χτυπάει. Είναι ακόμα βαρύτερη κατηγορία, Γιώργο. Είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι ψυχρό είναι αυτό το μεταξύ τώρα. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς όπως αποδεικνύεται από τις κάμερες και με την περιγραφή που έγινε. Είναι ψυχρό δολοφονία. Και υπάρχει μερίδα αστυνομικών, δύο από τα ισχυρότερα συνδικάτα των αστυνομικών, που λένε ότι είμαστε σε πόλεμο και ότι πρέπει η κυβέρνηση να δώσει την άδεια στην αστυνομία να κάνει μεγαλύτερη χρήση βίας μπροστά σε αυτούς τους ταραξίες που λέει ότι απειλούν τη ζωή τους και απειλούν τη δημόσια τάξη. Φαντάσου αν γίνει κάτι τέτοιο. Μιλάμε, μετά θα επιβληθεί στρατιωτικός νόμος στη Γαλλία. Θέλω να σας δείξω όμως και ένα βίντεο που εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το ανέβασε στο Twitter του ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και δείχνει πραγματικά, παιδιά, ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είναι ένα βίντεο που δείχνει από τη μία τις ταραχές στη Γαλλία και από την άλλη την ήρεμη, όμορφη Πολωνία που μπορούν να επισκεφθούν οι τουρίστες, που δεν υπάρχουν αστυνομικοί, που δεν υπάρχουν πυροβολισμοί, που δεν υπάρχει βία. Είναι σαν να λέει εκεί καίγονται. Ελάτε σε εμάς. Συγγνώμη, το ανέβασε έτσι με αυτά τα πλάνα. Στο του, ακριβώς αυτό, είναι μονταρισμένο. Τι λες έτσι, τώρα. Προφανώς το παρήγγειλε κιόλας, δεν το μόνταρε μόνος του. Καλά. Αυτό, παιδιά, δείχνει ότι το ευρωπαϊκό πουλόβερ όχι απλώς έχει ξυλωθεί, έχει μείνει στις κλωστές να κρέμεται. Δεν μπορεί όταν σε μια χώρα της Ευρώπης γίνεται αυτό να μην συμπαρίστασαι, να μην είσαι αλληλέγγυος και να μην προσπαθείς να βοηθήσεις, τουλάχιστον ψυχολογικά. Κοιτάξτε, Πόλσκι, ηρεμία στην Πολωνία, στη Γαλλία, χαμός. Αδιανόητο αυτό το αδιανόητο βίντεο. Αδιανόητο βίντεο. Και φυσικά η Πολωνία με την Ουγγαρία ήταν αυτές που δημιούργησαν το μεγάλο πρόβλημα στη Σύνοδο Κορυφής και το μεταναστευτικό. Καλά. Και η Πολωνία, είναι που ήταν και δίπλα στην Ουκρανία εντωμεταξύ, που είχε πόλεμο από την άλλη. Δηλαδή τώρα εδώ πέρα ήταν να βγάλει συμπεράσματα, έτσι. Νομίζω τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα. Θα σε δούμε και στη συνέχεια. Δεν είμαστε ο ένας στο πλευρό του άλλου.